Κύριε Δαβίδε. Ναι, κύριος. Είπατε κάτι ότι όταν κάνουμε το θέλημα το δικό μας, νιώθουμε μια χαρά και αυτή είναι του πονηρού. Όταν είναι του Θεού, πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτό που πράττουμε είναι του Θεού? Μία ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι ότι πώς θα φτάσουμε στην ταπείνωση, γιατί καταλάβαμε όλοι μας ότι πρέπει να φτάσουμε στην ταπείνωση για να λυθούν όλα τα πάθη. Με ποιο τρόπο όμως θα ταπεινωθούμε, ενώ εξομολογούμαστε, κοινωνάμε, είμαστε στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά πάλι όμως δεν έχουμε το ικανοποιητικό αυτό δεν έχουμε φτάσει σε κάτι να το καταλαβαίνουμε, δηλαδή ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ότι είμαστε εντάξει, ας πούμε. Ναι. Ναι, για το πρώτο ερώτημα, η αληθινή χαρά, η χαρά του Θεού είναι ειρηνική, είναι αγνή, δεν μπορεί να είναι βρώμικη, να συνδέεται, ας πούμε, με ανηθικότητα η χαρά. Τότε δεν είναι αληθινή χαρά, δεν είναι χαρά του Θεού. Η χαρά του Θεού δεν μπορεί να συνυπάρχει με άγχος. Η χαρά του Θεού δεν μπορεί να συνυπάρχει με υπερηφάνεια, με εγωισμό. Είναι δαιμονική χαρά. Έτσι υπάρχει αυτή η κακή χαρά, η δαιμονική χαρά. Η οποία όμως πολύ γρήγορα βέβαια σε βγάζει στη λύπη και στην κατάθλιψη. Και ένα βασικό κριτήριο είναι οι εντολές του Θεού. Έτσι, αν τηρούμε τις εντολές, τότε θα έχουμε αληθινή χαρά, τη χαρά του Θεού. Αν δεν τηρούμε τις εντολές και έχουμε τα δικά μας θελήματα, τότε θα έχουμε μια ψεύτο χαρά, αλλά και αυτή η χαρά θα είναι πολύ εύκολα, θα χάνεται. Ενώ η χαρά του Θεού μένει πάντοτε. Και όταν έρθουν οι λεγόμενες αναποδιές, ο άνθρωπος του Θεού συνεχίζει να χαίρεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα με την κρίση, ο χριστιανός δεν χάνει τη χαρά του. Συνεχίζει να χαίρεται. Γιατί έχουμε κρίση, ναι. Γιατί σκέφτεται και λέει, αφού ο Θεός θέλει αυτό το πράγμα, το παραχωρεί, σημαίνει ότι είναι για το καλό μας, μας χρειάζεται. Λοιπόν, και θα χαίρω και θα χαρίσω. Και χαρίσομαι πολύ, ο Απόστολος Παύλος. Θα χαρώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι γιατί οι άλλοι βασανίζονται, όχι. Τους λυπάμαι τους άλλους. Αλλά ξέρω όμως και το άλλο, ότι όν αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγεί πάντα ιών όν παραδέχεται. Η ταλαιπωρία είναι η αρχή της θεραπείας. Όταν ο άνθρωπος τη δεχτεί με ευγνωμοσύνη από τον Θεό, την όποια ταλαιπωρία, τότε αρχίζει να θεραπεύεται. Όταν λέει ότι δίκαια, ναι Κύριε, καλά πάσχουμε, οι αμαρτίες μας το κάνουν αυτό. Αρχίζει ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί την αμαρτωλότητά του, να παραδέχεται την ασθένειά του και να ζητάει τον γιατρό. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει καρκίνο, ο οποίος δεν πάει στον γιατρό. Εντάξει, έχει καρκίνο, κακό θα λέγαμε. Αλλά το να μην βγαίνει στον γιατρό είναι ακόμα πιο κακό. Πολύ πιο κακό είναι αυτό. Μένει αθεράπευτος. Ενώ ένας ο οποίος αρχίζει να πηγαίνει στον γιατρό, να παίρνει τα φάρμακα, να του πέφτουν ενδεχομένως τα μαλλιά, να πονάει. Αλλά όμως είναι σε μια διαδικασία, θεραπείας. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί. Έτσι και η θλίψη που υπάρχει σήμερα στην πατρίδα μας. Αν οι άνθρωποι οδηγούνται στη μετάνοια, αυτό μας χαροποιεί. Και έτσι κάνει ο Θεός. Επειδή δεν δεχόμαστε τα φάρμακα τα πιο ήπια, το Λόγο του Θεού, ας πούμε, δεν το δεχόμαστε. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, γίνεται μια ομιλία στην πόλη σας. Εσείς ενδιαφερθήκατε έτσι. Οι υπόλοιπες χιλιάδες δεν ενδιαφέρθηκαν. Γίνονται τόσα κηρύγματα στην πόλη. Πώς πάνε? Είναι τα ήπια φάρμακα αυτά. Δεν παίρνουμε όμως αυτά τα φάρμακα. Συμβαίνουν, όχι κήρυγμα πάλι. Άντε να φύγουμε. Έτσι, παρατηρούσα όταν μιλούσα μερικές φορές σε ναούς στη Θεσσαλονίκη και με το που έβγαινα να μιλήσω, αμέσως κάποιοι φεύγανε. Ούτε μία λέξη να μην ακούσουν. Κάτσε, ούτε μία λέξη. Ναι, γιατί σαν ζεματισμένοι. Δεν θέλουμε τα φάρμακα του Θεού. Μετά θα έρθουν τα πιο οδυνηρά φάρμακα, τα πιο βαριά. Τα πιο βαριά. Τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά είναι η αγάπη του Θεού, η φιλανθρωπία του Θεού, όπως το παιδάκι, το μπαμπάς, θα του πει με το λόγο. Δεν ακούει. Μετά θα του τραβήξει και λίγο το αυτάκι. Γιατί το αγαπάει. Και είμαστε μακάριοι, ξέρετε, που έχουμε αυτή την κρίση και αυτή την κατάσταση. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι μακάριοι, που ακόμα δεν έχουν τίποτα. Θα τους έρθουν όμως, αλλά θα είναι πολύ οδυνηρά για αυτούς. Γιατί σημαίνει ότι εμάς ο Θεός μας αγαπάει και βλέπει ότι έχουμε περιθώρια μετανοίας
Έχουμε ακόμα καλή, ας πούμε, πάστα στο λαό μας και δεχόμαστε φάρμακα και αφήνει να ταλαιπωρηθούμε λίγο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει προδιάθεση μετανοίας και εκεί ελπίζουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό το κλικ να μετανοήσουμε. Και αυτό θα συνιστάται ως φάρμακο και στους άλλους που διαμαρτύρονται και πάσχουν και καταθλίβονται. Το φάρμακο είναι η μετάνοια.